χρόνος για τους θεατές που είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες εδώ στις Κερκίδες. Οι ουρανοί έχουν ανοίξει για τα καλά και δεν φαίνεται να κλείνουν για την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι φύλαθλοι σχεδόν ηρωικά βρίσκονται στις θέσεις τους και δεν πτωούνται καθόλου, κάνοντας μάλιστα με τις φωνές τους ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους. Μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για το παιχνίδι που, αν μη τι άλλο, ελπίζουμε να τους ανταμείψει σήμερα με ένα πολύ όμορφο θέαμα. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Ξεκινάει. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Αυτό και προσπαθεί να σουτάρει. Βρίσκει το κάθε το δοκάρι. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει μακριά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 ακόμα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοδώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Αχ, το παράκανε εδώ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Στον ουρανό η μπάλα. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Να και το σούτερ! Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν ανοιχτικό, αλλά και αυτά χάνονται.
κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που το έβγαλε την ασίστ. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Το γκολ μπήκε λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 1-0 το σκορ. Πλάγιο. Στα αποδυτήρια. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Κάποιες εντυπώσεις από το πρώτο μέρος. Ο αντίπαλος τους έπιασε στον ύπνο με αυτό το γκολ. Έχουν την δυναμική για την ανατροπή, αρκεί να βάλουν περισσότερη θέληση και πειθαρχία στο παιχνίδι τους. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Πολύ καλό το passing game εδώ. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Πάει για γκολ. Επιχειρεί το σουτ. Είναι μέσα. Μάλιστα. Έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας δύο γκολ. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση. Απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό. Να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα, τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε, θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Nice έντρα. Γίνεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Σεντράρι.
Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπέκτη του. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάση. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Τα κατάφεραν. Μια υπέροχη νίκη εδώ για τους οπαδούς, για τον προπονητή. Όλοι εκστασιασμένοι με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα σήμερα. Αυτή η ομάδα ξέρουμε πολύ καλά. Έχει γρήγορους παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά προσόντα. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις ρήγματα από τον άξονα στον αντίπαλο, προκαλώντας του πραγματικά πανικό. Δεν είναι εύκολο να μηνθεί τότε. Και εδώ τελειώνει η απόψινη μετάδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θανέλακη. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Situation is not.